η πρωτοφανής προσφυγική κρίση που βιώνουμε καθημερινά θέτει πολύπλευρα προβλήματα με πολιτικές, κοινωνικές αλλά και νομικές διαστάσεις και δημιουργεί μεγάλες ανάγκες εθελοντικής καταρχήν προσφοράς, νομικής συνδρομής και άλλων δράσεων. Σε αυτή τη συγκυρία, δικηγόρη της Καλαμάτας, με τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση στην προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν μπορούμε να ταινίζουμε αδιάφορα τα πράγματα. Η σημερινή πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας αφορά την εθελοντική νομική προστασία σε πρόσφυγες και μετανάστες που ενδέχεται να βρεθούν το επόμενο χρονικό διάστημα στην Καλαμάτα είτε σε άλλες περιοχές της Μεσσηνίας. Θυμίζω το πρόσφατο παράδειγμα με τους 41 Σομαλούς οι οποίοι βρέθηκαν εδώ στο νομό Μεσσηνίας. Οι δικηγόροι της Καλαμάτας με την ιδιότητά μας ως νομικοί ευαισθητοποιηθήκαμε με σκοπό να προστατέψουμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και να επέμβουμε σε κάθε περίπτωση που υπάρξει καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σκοπός μας είναι να τους βοηθήσουμε εφόσον ζητήσουν άσυλο ή υπάρξουν άλλα ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες κράτησής τους. Σε περίπτωση που γίνουν καταγγελίες για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι συνάδελφοι δικηγόροι θα τις διερευνούν και εφόσον υπάρχει ζήτημα θα τους προστατεύουν νομικά. Ήδη σήμερα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τους δικηγόρους Καλαμάτας και είναι βέβαιο ότι όσο περνάει ο καιρός θα αυξάνεται και ο αριθμός των εθελοντών δικηγόρων. Ταυτόχρονα θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη συνεχίζεται η συγκέντρωση υλικού από δικηγόρους Καλαμάτας, συγκέντρωση υλικού ανθρωπιστικής κρίσης, το οποίο θα χορηγηθεί αργότερα στις αρμόδιες υπηρεσίες, στην Ομαρχία Μεσσηνίας, ώστε να προωθηθεί στους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.